Μόλις το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης ο Κυριναίος υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια την περίμετρο της Γης, θεωρώντας δεδομένο ότι η Γη είναι σχεδόν σφαιρική. Στις 30 Ιουνίου του 1908, μεγάλη έκρηξη που οφείλεται σε ουράνιο σώμα καταστρέφει περίπου 215.000 hectares δάσους στη Ρωσία. Η έκρηξη απελευθέρωσε ενέργεια χιλιαπλάσια από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Ο πρώτος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα ιδρύεται στις 9 Ιουνίου του 1938 και είναι φυσικά αυτός το Λίγο. Από τις 5 Ιουνίου του 1974 γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Μεταξύ άλλων, στις 2 Ιουνίου του 1976 χαρακτηρίζεται σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης ο Πλάτανος στο χωριό Γεροπλάτανος της Χαλκιδικής. Μετά από ένα χρόνο και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου του 1977 χαρακτηρίζονται διατηρητέ μνημεία της φύσης πολλά δέντρα, μεταξύ των οποίων και η ελιά του Νοφλίου. 20 χρόνια αργότερα, στις 25 Ιουνίου του 1997 χαρακτηρίζεται διατηρητέ μνημείο της φύσης και το Κυπαρίσι της Πρασιάς Βρετανίας. Στις 22 Ιουνίου του 2003 καταγράφεται η μεγαλύτερη σφαίρα χαλαζιού στον κόσμο με διάμετρο 17,8 εκατοστά. Στις 14 Ιουνίου του 2005 ιδρύεται το Εθνικό Πάρκο Βόρεια Σπίνδου με έκταση 7.000 hectares, περιλαμβάνοντας τους πρώην εθνικούς δρυμούς της Βάλια Κάλντα και του Βίκου Αού. Η υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο και η τρίτη υψηλότερη όλων των εποχών στην Ελλάδα καταγράφεται στις 26 Ιουνίου του 2007 στο μετεωρολογικό σταθμό της Νέας Φιλαδέλφειας στην Αθήνα.